πώς να δημιουργήσεις 6 Reels από μία και μόνο ιδέα και να πάνε viral. Σκέφτεσαι μια ιδέα που έχει να κάνει φυσικά με το αντικείμενό σου. Ας πούμε ότι σε αυτή τη φάση θα πάρουμε το παράδειγμα για τα μαλλιά. Έχεις ένα κομμωτήριο, θέλεις να προωθήσεις το λογαριασμό στο Instagram, οπότε καλείσαι να δημιουργήσεις βιντεάκια. Χωρίζεις λοιπόν αυτή την ιδέα σε άλλες 6 ιδέες. Πάμε λοιπόν να δούμε. Θα πάρουμε ένα παράδειγμα για το στέγνωμα των μαλλιών. Μπορεί να κάνει την πρώτη σου ιδέα και να είναι αρνητική, με κείμενο του τύπου «Γιατί δεν πρέπει να κοιμάσαι με βρεγμένα μαλλιά». Τη δεύτερη ιδέα σου μπορείς να τη γυρίσεις σε θετική. Τρία θετικά ωφέλη που δεν ήξερες όταν στεγνώνεις τα μαλλιά σου. Η τρίτη μπορείς να τους δείξεις βήματα, τρία βήματα για να στεγνώνεις τα μαλλιά σου. Τέταρτη ιδέα μπορείς να μοιραστεί την εμπειρία σου, πώς στεγνώνεις τα μαλλιά σου και να τους δείξει ποια είναι αυτά τα τρία βήματα που κάνεις. Πέμπτη ιδέα, δείξου τα αποτελέσματα, πώς είναι τα μαλλιά σου όταν δεν τα στεγνώνεις και πώς είναι όταν τα στεγνώνεις. Και έκτη ιδέα, πώς να στεγνώσεις τα μαλλιά σου μέσα σε 5 λεπτά. Με μία ιδέα λοιπόν για τα στεγνά μαλλιά, σου έχω δώσει άλλες 6 ιδέες. Το ίδιο μπορείς να κάνεις και εσύ για την επιχείρησή σου, προσάρμοσε το αντικείμενό σου. Αν δυσκολεύεσαι να μεγαλώσεις στο Instagram, σε καταλαβαίνω απόλυτα ήμουν εκεί που είσαι τώρα έχω μαζέψει όλες μου τις γνώσεις και τις έχω μετατρέψει σε 80 βίντεο. Εκεί θα μάθεις ακριβώς πώς να δημιουργήσεις το λογαριασμό σου, τι φωτογραφία πρέπει να έχεις, τι προφίλ πρέπει να έχεις, τι πρέπει να γράψεις, τι βίντεο να ανεβάσεις, πώς να δημιουργήσεις τα βίντεο, τα hashtag και όλες τις στρατηγικές και τις τεχνικές για να πας viral και να μπορέσεις να μεγαλώσεις το Instagram σου, να προβάλλεις την επιχείρησή σου και φυσικά να τους μετατρέψεις σε πελάτες. Προσφέρω το πρώτο βίντεο δωρεάν. Θα βρεις το link κάτω στην περιγραφή. Τα λέμε στο επόμενο.